Δημήτρη, είσαι έτοιμος να γράψουμε βίντεο? Ναι. Κάνε like. Bloop bath. Παπαράτσι. Bloop. Bloop. Δεν ήταν blood bath. Τέλεια και λεφτά. Δεν ξέρω αν θα γίνει σειρά, αλλά. Τι οικογένεια. Σοβετού. Συμπαθούσα πολύ το παιδί μου. Ναι, δηλαδή. Το έριξα στον κρεμό. Από Tekken, τι εμπειρία έχουμε. Είχαν οι φίλοι μας τις κονσόλες και οι φίλες μας. Ή μπορεί να είχαμε φίλους με κονσόλες. Παλιά Tekken. Και κάποιοι είχαν Tekken. Και πηγαίναμε, παίζαμε εκεί. Και μερικές φορές τα ηλεκτρονικά. Αλλά ήταν από τα ακριβά ηλεκτρονικά. Οπότε δεν παίζαμε πολύ Tekken. Πώς γίνεται να τον έχεις τον κρεμό και να μην γύρισες το πρωτάθλημα ανάπηρος? Θοδωρέ, μπήκε ο δαίμονας μέσα του. Εντάξει, δεν μπήκε δαίμονας, είναι το Demon Jin. Μπήκε μέσα. Δεν ξέρω. Τζινί. Δεν είναι Τζιν. Πώς εξηγώ. Από το λιχνάρι. Είναι ολόκληρη επιστημονική διαδικασία. Γουστάρω η Ιαπωνίλα. Ουσκρέτα. Το δίκιο. Αχ. Η λίγο άσχημη αυτή που μιλάει. Ή δεν ήταν εκείνη η δράκαινα. Α, ο αγαπημένος μου ο Χιαϊχάτσι που θα τους φάξει όλους. Ο αγαπημένος σου είναι. Όχι, αυτή δικός. Ο Άκουμα, έσκασε μύτη στο Tekken. How on earth. Τον ακούς τον Άκουμα που είναι... Είναι θυμωμένο παλικάρι. Ο Κυράστο. Αυτό είναι ο Άραβας. Ο Άραβας είναι ο δικός σου. Λογικά δεν. Γενικά με τους Άραβες θα πάει. Είχε έναν Ανούμπις φάση. Τι μοιάζω κι εγώ γι' αυτό. Ναι, αυτό. Μοιάζει εσύ γενικά με όσους έχουν μελαχρινά μουσια και μαλλιά. Ναι. Είσαι ίδιος. Ο Άκουμα τον δέρνει άσχημα τον μπαμπά, τον κακό, όπως τον λένε. Ο Άκουμα όλους τους δέρνει άσχημα εδώ πέρα. Ακόμα και εκείνο το πάντα. Δες εδώ. Έχει και κάτι μούτρα. Αν το δεις αυτό real life το μούτρο, όχι 3D, αν το μεταφέρεις σε αληθινό άνθρωπο, θα νομίζω ότι τι έπαθε ο καημένος να το κεράσει τίποτα. Ότι έχει το μαχόπονο Δημήτρη, ή ότι έχει επιγόντως να πάει τουαλέτα. Μόνιμο πονόδοντο. Δες εδώ κόσμος, έχει γενικά οι κοπελίτσες του. Αναπνέουν λακ. Τι γίνεται στην Ιαπωνία? Αναπνέουν λακ. Είναι fix. Θοδωρέ, έτσι είναι. Είδες που βαράει την έδωσε πάντα το λιωτσάκι. Είναι τεχνική αυτό, να ξέρετε. Το πείραμα και το γύρισε. Σκότωσε τη μαμά μου. Τι λες τώρα? Τι λες? Γενικά όλα τα Tekken. Δάκρυσε! Είχε στην πλάτη τίγρης. Είχε και Τζόνι από το Karate Kid. Ναι, είναι ο Number Johnny 5. Όχι, ο Τζόνι από το Karate Kid, ρε φίλε. Τίγρη δεν είχε αυτό στην πλάτη. Ο αγαπημένος του Barney Stinson. Δηλαδή αυτοί οι Ιάπωνες, ο μπαμπάς είναι τώρα σε φάση απλά μόνο η μάχη γουστάρω να συμβαίνει. Μπαμπάς είναι σε φάση 70 χρονών και ακόμα πλακώνομαι και παίρνω τον άλλο που είναι 30-20. 70 χρονών και είσαι σαν τουλάπα. Δηλαδή ποια λογική είναι η Ιάπωνα? Τον έκανε μικρό παιδί. Τον βάρισε τόσο πολύ που ξεφούσκωσε. Είδες, ακόμη και όταν είσαι 8 χρονών, ξαναφούσκωσε όλα καλά. Ξέρουμε ότι είναι ιστορία μπροσπίσω. Είναι αγώνεστε. Όλα θα πάνε καλά. Λογικά. Βλέπετε Κρέιμερς. Τσουρούκα. Α, ο Firestarter. Είδες, το ένα μάτι του είναι... Έχει μουσικάρα το παιχνιδάκι. Τα ακούς τα... Το νιώθω κιόλας. Το νιώθω στον εγκέφαλο. Κάτσε να δυναμώσω κι άλλο. Όχι μη, σε παρακαλώ. Tekken 7. Πάμε να παίξουμε. Ανέβηκα εκεί, έπαιξα χθες το βράδυ. Δεν ξέρω να παίζω καλά, απλά έμαθα κάποια βασικά πράγματα. Έπαιξα λίγο με... Παίζω γενικά. Μπείτε μα παιχνίδια με grapplers. Οπότε έπιασα τον grappler. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή γιατί παίζουμε το story. Το story νομίζω είναι. Όπα. Εδώ δεν θα παίξουμε σίγουρα. Ναι, όχι. Λοιπόν, θα μας συγχωρήσει, θα παίξουμε εδώ γιατί έχω να παίξω Tekken 10 χρόνια. Αν εξαιρέσει χθες. Και επίσης θέλουμε να δούμε το story. Για το story το παίζουμε. Οπότε δεν πειράζει, Δημήτρη, μην δικαιολογήσει. Επίσης είδαμε τον Ζοκ που έπαιζε Injustice 2 και ρέιτζαρε προς το τέλος. Οπότε, όχι, δεν θα το πάθουμε εμείς αυτό. Γιώργος, αγαπάμε. Μην βάζει και στοίχημα. Πρόλογος. Στήριξε ο τεστ. Ποιος μιλάει? Μας αγαπάει ο Γιώκας. Δεν ξέρω να ζωγραφίζει όμως. Μήπως το πάει σε ένα ειδικό σχολείο το παιδάκι. Συγγνώμη, τι ειδικό σχολείο το πάει για να μάθει να ζωγραφίζει? Γενικά, ειδικό σχολείο μάθει να ζωγραφίζεις. For some years now,
I've been investigating a certain father and son. Νάτι, είδες, όλα τα Tekken γίνονται για αυτούς. Επειδή είχε όρεξη να το ρίξει από τον κρεμό όταν ήταν μικρός. Κάτι θέλω να δω τι γράφει στο πρώτο γράμμα που έγραψε τον πατέρα του. Θα σε σφάξω ζωντανό στο γόνατο. Father, one day, ναι. I will tear you to pieces. Έπεσες μέσα έτσι. Κοντά, εντάξει, πάνω θα σε κόψω κομματάκια, πατέρα. Παπάκα μου. Θα σε κόψω. Είναι ξεστή. Ο παπάς μπορεί να συγκινήθηκε. Δεκαετίες παλιότερα. Από παλιά έχει πρόβλημα με τα μαλλιά αυτός. Τι φάση! Έτσι μαθαίνει. Έτσι σκότωσε αλήθεια. Α, γιατί του σκότωσε τη μάνα. Σκότωσε την κάσα, Δημήτρη. Καλά, γιατί σκότωσε τη γυναίκα. Πώς είσαι έτσι. Το μουστάκι δεν έγινε έκρηξη από το στόμα. Οχ! Σκίστον! Χτύπα τον Δημήτρη, χτύπα, βγάλε το άχτι σου. Σκότωσε την μάνα σου. Αου, αου, βρε ηλίθιε. Story assist. Είναι μια ιστορία και να έχει. For prisoners to holding the story assist button. Left button. Το beat. Το... Ξέρεις τι, θα μου έρθει. Α, τόσο, τόσο easy. Εν τι περιμένεις. Α. Μάλιστα, αυτό είναι. Οκ, οκ. Ωραία, okay. Τουλάχιστον σε βοηθάει εσύ. Σου λέει πράγματα. Τι πατώνα, τι πατώνα. Είσαι και σε τέλειο ύψος για να του προκαλέσεις πόνο. Demon. Στην καλύτερη ηλικία είσαι. Μη βρε! Δεν είναι λίγο άδικο αυτό. Γιατί δεν. Σκίστο να δημιουργεί, κάνει τα τέτοια εκείνα που κάνει. Τον κάνω εγώ, τον κάνω όλα τα. Κάνω του κάνω πιάσιμο. Α! Αυτό, α, αυτό είναι. Ξεστή, μπορεί να το αξιοποιήσουμε. Μη βρε, μη... Και όλα τελειώνει μια κλουτσιά, έτσι. Το παιδί του είναι η πατούσα, το ξέρω εγώ. Αδικία. Τώρα δηλαδή, να μεγαλώσει πάνω στο βουνό και γιατί να σκοτώσει τη γυναίκα του όμως. Δεν ξέρω, δεν έμαθα. Ήταν ξόγαμο. Αν ήταν ξόγαμο, δεν ξέρεις. Εκεί έχει ξαφνικά λόγο. Μπορεί να είναι παιδί του Σολίνα. Μα σκότωσε τη μάνα του, λέει. Ναι, του. Και Σολίνα έχει. Πατέρα μπορεί να. Ναι. Μπορεί να είναι γκέι ζευγάρι. Σωστά. Όλα είναι. Τα παιδιά δεν βγαίνουν σαν όταν λένε του Σολίνα. Όχι! Τι, γιατί να πετάξει. Γιατί! Γιατί πρέπει κάποιο να το κάνει, Δημήτρη. Προφανώς το παιδάκι το χρειάζεται. Ατσί, με τα λόκτα έκανε γι' αυτό. Ξέρεις τι, κι αν δεν πατούσε τα κουμπιά. Αυτό που έκανα τώρα ναι. Εγώ, πριν πολλά χρόνια, ξεκινάει μια σειρά παιχνιδιών. Κι αν ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, αν δεν το πατούσε και δεν το τερματίζαμε. Δεν στη χώρα του ποτέ. Οπα, ωραία. Τι συνέβη, τι αλλαγή είναι αυτή εδώ. Μας είπατε το story mode είναι αδίωρο. Οπότε μπορεί να το καταναλώσουμε σε 4-5 επεισοδιάκια. Ψινή. Μικρή σιρούλα, έτσι. Έχει και. Από ό,τι καταλάβαμε, το. Είναι σαν να βλέπεις ένα άνιμε, ενώ ανάμεσα βαράς μερικά κουμπιά, έτσι. Δεν θα δείτε προπλέις εδώ. Ηλεκτρική καταιγίδα. Να πάμε να φορτίσουμε τα κινητά μας. Το χειρότερο αστείο που έχω κάνει ποτέ. Δεν δουλεύει έτσι. Έτσι δουλεύει. Ο δικός σου, εκτός αν δεν είναι ο Άραβας, εκτός. Α, ναι, παίζουμε εδώ. Στην έρημο. Αν δεν ξέρετε τι είναι αυτό, πηγαίνετε στο vlog της Κυριακής. Μισό λίγο τώρα. Γεια σου. Γεια σου, κάθισμα. Αυτή τώρα ποια είναι. Τι. Τίποτα, Δημήτρη. Η Black Widow είναι. Δεν τους ξέρουμε κατά τους χαρακτήρες, είπαμε. PC gamers, δεν έχουμε επαφή με Tekken τόσο. Νομίζω ιαπωνικά μιλάει, γιατί δεν μιλάνε ιαπωνικά. Also he could save it. Okay. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Καλά πήγαν τα πράγματα. Πήγαν πολύ καλά. Πήγε στην κόλαση. Να σου πει όλους. Earth's despair awoke Azazel. Τι είναι αυτό, Azazel? Αυτό φαίνεται λίγο επικίνδυνο. Και αυτό το θύραμε. Πήγε. Ο Τζίκα Ζάμα τα ξέρει όλα. Ένας δαίμονας ξύπνησε στο έγκατο της γης και εμείς τον τρέμουμε με γροθιές. Πήγε ο Τζίκα Ζάμα και το έδιρε. Άνθρωποι, ρε φίλε. Πού είναι το περίεργο αυτό το πράγμα. Εσύ ποια είσαι τώρα. Και τι νούμερο ρούχα φοράς. Όπα, μπλέχτηκε και δεύτερη εταιρεία. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. Μάλιστα, το Winds of Turmoil είναι αυτό το μυδράλιο, ε. Γενικά οι γυναίκες δίνονται με ενδιαφέρον τρόπο σε όλα τα ιαπωνικά παιχνίδια. Ο Τζιν παίζει να ήταν εκείνος στην έρημο. Λες, Τζικαζάμα. Ο Τζιν. Τζικαζάμα. Τζιν σκέτο. Καζάμα. Με λεμόνι. Καζάμα είναι και ένας drifter. Ο Παπ ποιος είναι εκεί.
Military helicopters. Τις μάσκες γιατί τις φοράνε μέσα εδώ? Γιατί αυτή βρωμάει, μωρέ. Σκέψου το να φοράει αυτό το δέρμα όλη μέρα, υδρώνει. Εντάξει, θέλουν να εκεί να τη βλέπουν την κοπέλα, δεν θα τη μυρίζουν με τα δέρματα. Α, ξέχασα τα FPS επάνω. Μπορεί να είναι η κάμερα από πάνω, μπορεί και όχι. Γεια σου, μπαμπά. Έφτιαξε το μουστάκι του πάντως, δεν μπορεί να πεις. Η έκρηξη. Το μαλλί ισχύει ακόμα. Το μαλλί. Απλά έκανε παλά. Σαν τον εχθρό του τέτοιου, του Sonic. Μπράβο, δόκτωρ. Πώς τον λένε. Επίσης, PC Gamers. Τη γύρισε πίσω την εταιρεία τώρα, την πάρει. Δεν κατάλαβα. Ναι, δική μου εταιρεία. Όχι, ρε φίλε, την κέρδισε ο γιος. Τζικαζάμα, δώσ' μου την εταιρεία μου πίσω, τι θέλω. Τζάμπα σε πέταξε από τον κρεμό πριν τόσα χρόνια. Θα γίνει σαματά στο λόμπι. Λες. Μας έδειξε πριν λίγο οι δαίμονες. The answer to that question still eludes me. King of Iron Fist. Γιατί Tekken στα Ιαπωνέζικα τι σημαίνει Iron Fist. The more you know. Δημοσιογράφος μιλάει τώρα. Λίγο χαμηλά είναι το παιχνίδι. Α, είναι η ιστορία τώρα, την λέει ένας δημοσιογράφος. Ακριβώς. Dumbstruck. Dumbfounded υπάρχει. Όστρακ υπάρχει. Dumbstruck δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχει. Είστε καθηγητές πληροφορικής. Αν ναι, μην γράψετε τίποτα. Γράψτε αν είστε φιλόλογοι αγγλικών. Υπάρχει Dumbstruck. Dumbstruck. Μια που είπες να γράψουμε εμείς. Α, ναι, μπορεί να διδάξει. Μπορεί, μπορεί. Άμα θες, θα μπορούσες. Μπορώ να διδάξω. Τα παιδιά δεν μπορούν να αντέξω. Αυτό. Αυτά δεν μπορούν να αντέξουν σε ένα βασικά Θοδωρέ. Είναι τέτοιο, όπως το λένε, η σχέση. Αμφίδρομη. Αυτό. Είναι σαν τους μαγνήτες που αποθούνται. Εδώ ο κόσμος καίγεται, Δημήτρη, και εσύ μου μιλάς για παιδάκια. Θοδωρέ, το ότι καίγεται ο κόσμος δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό. Καίγονται εκεί μέσα. Κανένα δεν καίγεται, τάγκς έχει μόνο εκεί. Δεν φαίνονται γιατί είναι μέσα στις φλόγες, γι' αυτό. Α. Να, children. Όχι ρε εσύ. And delivery trucks. Ναι, εντάξει, θα συνδυάζει περίεργα. Κρίμα. Δες τώρα, ντους τα παιδάκια καίγονται. Αχ, I love you. Η απέσια ζωγραφιά του. Και ο δημοσιογράφος έγινε δολοφόνος, έγινε να σφάζει, να σκοτώνει. Να τι έγινε. Του σκοτώσαν τη γυναίκα και το παιδί. Ποιος εσύ. Συμπάσχω. Δεν συμπάσχω. Στα παιχνίδια ήμουν δημοσιογράφος, μου πειράξαν την οικογένεια και μετά έγινα πολεμιστής και σκοτώνω κόσμο. Και φόρεσα μάσκα για να μην ρίζω την άλλη με τα δερμάτια. Δεν μπορεί να βάλει βαμβακερά να μην βρωμάει. Και λίγο αποσμητικό. Κρύβεται πιο κάτω. Είναι φανταστική γλώσσα, ρε γάμο. Το πρέπει να τη μάθω. Χάι. Sorry, λίγο, αλλά. Σταμάτα. Είναι τι είναι. Το βρήκαμε! Μας χακάρανε. Όπτι, πέσιμο, δεν το βρήκαμε. Μας βρήκε. Μπήκε κάποιος μέσα. Ποιος είναι. Φορούσε γυαλιστερά ρούχα. Ο παππούς είναι. Ο παππούς είναι. Ναι, στάνταρ. Όχι, δεν είναι ο παππούς. Ο Χάνζο είναι. Ο παππούς είναι που πήγε να πάρει την εταιρεία, Δημήτρη. Λες. Άνετα. Ρε, εσύ όχι. Την αντανάκλασή του στο κράνος του πολεμιστή. Ναι, όντως, σε κατάλαβα από τα μαλλιά. Ναι. Το μπουστάκι προσγειώθηκε. Το μπουστάκι μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν τα λάθη του παρελθόντος. Τι είναι αυτό. Συγγνώμη, πιο έξυπνο ασανσέρ δεν μπορούσε να κάνει. Σοβαρά. Αυτό παίζει να καταλαβαίνει πολύ ενέργεια. Ακούσατε για κάτι που είχε ανακαλυφθεί, π.χ. τροχού, τροχαλία. Τι είναι αυτό. Έτσι το ασανσέρ τους. Κρύφτηκε, δεν τον βρήκε το ασανσέρ. Δεν νομίζω ότι το ασανσέρ βρίσκει. Α. Φυγέτε, ρε. Δες, κανείς δεν κουνήθηκε. Φυγή δεν πάει. Αυτή δεν υποτίθεται ότι είναι πιο επικίνδυνη εκεί μέσα. Δεν ξέρω, είναι. Μπορεί να είναι. Για τις αποκρούμε τις μυς του. Τώρα σφαίρες. Τι λες τώρα. Ρε εσύ πολύ κομάντος ο τύπος. Α, αυτό το είδαμε στο intro. Α, ναι. Να το κάνει πάντα το λιωτσάκι. Το ένα. Α, σωστά. Τα άλλα πέντε. Δύο. Νομίζω δεν δουλεύει έτσι φυσική. Μάθετε πολεμικές τέχνες, σας προστατεύουν και από πυράβια. Ξέρεις κάτι, πολύ cool. Ναι, σίγουρα, αλλά καθόλου ρεαλιστικό. Ένας πύραυλος, γύρνα πίσω. Αυτή της πονέα ο λαιμός, να την πάμε σε ορθοπαιδικό. Αυτή δεν εντυπωσιάστηκε από τους πυράβλους που φύγαν δεξιά-αριστερά, γιατί σου λέει τα κάνω κι εγώ αυτά. Τι ενοχλητικό, λες να είναι τόσο cool κι αυτή η τύπισσα. Εννοείται πως είναι τόσο cool, Δημήτρη, αυτή θα την αντιμετωπίσει. Και θα τον εμποδίσει από το να πάρει πίσω την εταιρεία. Που ανήκει πλέον δικαιωματικά στον τζιν. Μάλιστα. Αυτόν που ψάχνουμε. Αυτά γύρω-γύρω τι είναι, α, είναι τα πόδια από το ασανσέρ. Ναι. Τώρα εσύ παίζεις το φρουρούσι αυτό. Εγώ δεν ξέρω, αυτό είναι. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Περίμενε bigger welcome. Τους μισούς τους πέταξε τις ρουκέτες με τα πόδια σου, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δεν θα πήγαινα. Εγώ απλά δεν θα πήγαινα.
όταν δεν δουλεύουν πυράβλοι εναντίον του, δεν θα δουλέψει τίποτα άλλο. Καταρχάς ναι, δίνει κουτουλιές στα κράνη τους. Είναι και αυτό. Οπ, οπ, έχουμε gameplay graphics. Πάντα το... Α. Γιατί παίζω τον κακό. Δεν είναι κακός, δεν είναι παρεξηγημένος απλά. Έχεις συναισθήματα κι αυτός. Σκίστο. Αυτό ήταν basic combo. Okay. Πολύ καλά το κάνεις, μπράβο. Ξέρεις τι, παίζει να βγήκε. Ηρέμησε, νομίζω πέρα. Α, έρχονται συνέχεια. Περιμένετε, όπα, πρόσεχε, πρόσεχε. Έτσι, μπράβο, βάρε και αυτόν που έχει πεθάνει ήδη. Λοιπόν, με το χιχάτσι ακόμη δεν έχω παίξει. Στο... Πρόσεχε, άμυνα. Τι θα δω με τα μαλλιά σου. Δώσ' μου κι άλλα, δώσ' μου κι άλλα. Έχει άλλα. Jumping Myth Kick, Demon's Wings. Όπα, ωραία. Για να δω. Wing... Χόρεψε okay. Τον, χόρεψε τον, πρόσεχε. Εντάξει. Ωραίος, έτσι, δώσε ύψος. Δεν έχει να κάνεις καμιά λαβή να το πετάξεις αυτό, κάτω. Αυτό τώρα, θα δοκιμάσω και άλλα πράγματα. Όπα, τι είναι αυτό. Αυτός έχει πιστόλι περίεργο, μου φάνηκε. Νομίζω δεν με αφήνει να κάνω άλλες λαβές. Νομίζω κάνει τέτοια πράγματα ό,τι και να κάνω. Τι λες ρε, αυτό το δω στην προαγωγή όταν μπορέσετε. Wow. Δεν νομίζω να... Του άρεσε. You feel good, μωρέ. Δύο λεπτά σε πήρε να δεις πέντε άτομα. Γιατί παίζουμε τον κακό. Γιατί πρέπει κάποιος να πει και την ιστορία του κακού, σωστά, Δημήτρη. Σωστά. Γενικά έχει... αυτό είναι, να ξέρετε, δεν έχει πάρα πολύ gameplay. Cool, κυρίως βλέπουμε το σενάριο. Δεν είναι cool μαλλί, είναι... Είναι cool, άμα... Τι... Βγάλα φαλάκα, τι θα κάνω, τα σηκώσω προς τα πάνω. Δεν θα έχεις μαλλιά πάνω, να σε δω πώς θα θες και εσύ να κάνεις τέτοιες μαγκές για να φαίνεσαι cool. Η αλήθεια είναι ότι... Ναι. Για δες τώρα αυτή. Νίνα. Σιγά, Δράκουλα. Κι εγώ έτσι. Άρα μ' αρέσει που μιλάει ο ένας αγγλικά, ο άλλος γιαπωνέζικα και συνεννοούνται. Ισχύει. Όντως τόχι. Οπα. Τι λες τώρα, τι αλλαγή ήταν αυτή. Τι θα παίξει την Ίνα. Έλα, έλα. Δώσε και Δημήτρη, είναι επικίνδυνη. Τι είναι αυτό το story assist, μωρέ. Επίσης είπε θερός της. Α, είμαστε... Αου. Λοιπόν, ώρα να δείρω, να κάνω τα combos που μου... Σταμάτα, πρε. Σε τρίτο τα κούνι στα μούτρα. Έρχομαι. Έτσι ωραίος. Μπράβο. Πολύ καλός. Χτύπα την. Χτύπα την. Την νύχτα σου. Πρέπει να μάθει να προσέχει τον γιο καλύτερα. Άκου να σου πω. Λάτα Μαρία Χριστή, μια πίτα δεν έμαθα. Προσπαθώ να κάνω counters, αλλά μάλλον δεν έχει counters αυτός ή δεν έχει όπως τα έχουν άλλοι που έμαθα. Πρόσεχε, γλιστράει το δέρμα. Δες τι πόσο γυαλίζει, ε. Πολύ γυαλιστέρι. Φαίνεται. Συμπεθέρα. Πολύ καλό. Ένα ακόμα. Ένα ακόμα. Οπ, θύμωσα. Rage Art. Α, ναι, σε μαθαίνει τώρα τα rage τις κινήσεις. Right button. Και τώρα κάνεις άλλα πράγματα, γιατί είσαι και εσύ rage. Το έκανα. Πολύ καλά το έκανα. Το αστόχισα. Αυτή νομίζω το έκανε καλύτερα. Ω, εντάξει. Το αστόχισα, θα ήταν πάρα πολύ θεαματικό. Ωραία, ωραία. Ξέρεις τι, δεν είναι κακό που μας τα δίνει έτσι, επειδή δεν είμαστε παιχτούρες εμείς. Ωραία. Είναι καλή φάση που μας δίνει το... Ξεκίνα κάνε τα basic combos, Μίτρη. Κάνε τα basic combos. Πολύ καλός. Αυτός επίσης νομίζω δεν πιάνει ή λόγω του... Κοίταξε, πάλευε πόση ώρα μπορεί να γλιστράνε τα χέρια του. Όχι, όχι. Σκέφτομαι ότι το βάλαμε στο easy δεν έχει όλες τις κινήσεις και ό,τι και αν πατήσεις κάνει τα καλά κόμπος. Μήπως ότι δείχνει σιγά σιγά τις κινήσεις, ότι τις φέρνει. Έφαγε ένα uppercut. Πώς δεν της βγήκε το κεφάλι με αυτή τη φουλιά. Το κλείσιμο με τη γυριστή ήταν καλύτερο. Μια χαρά είναι το προσωπάκι κομπλέιν. Ναι, ρε, δεν πάθαινε τίποτα. Δεν θα μας μισήσει ακόμη περισσότερο ο γιος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια. Ακόμη περισσότερο. Τον ρίξαμε σε ένα γκρεμό όταν ήταν 8 χρονών αυτά. Και, και έχει ζήσει αυτή τη μαλακία. Τι λες να αλλάξει τώρα. Και γιατί το κάνει τόσο καιρό αυτό, τόσο εύκολο αυτό. Και τώρα αυτό πώς θα το ξεφύγει. Τα φρύδια λίγο καραμαλίζουν πάντως. Και θα τους φέρει με το μέρος μας. Έφυγε ο Τζιν λέει, θα αναλάβω. Τον ψάχνουνε, ναι. Τέλος! Αυτό ήταν, δεν χρειάζεται. Δουλεύεις για μένα τώρα. Έτσι δουλεύουν οι επιχειρήσεις, Δημήτρη. Μπαίνεις μέσα στα γραφεία, ποιος είναι ο πρόεδρος. Πήγε, έδινε 10 άτομα και πήρε μια εταιρεία. Και θα το μάθει τώρα ο Τζιν αυτό και θα βγει από εκεί που κρύβεται. Αυτό θα κάνει. Πάλι θα κάνει τουρνουά. Το τουρναμέντο.
Ναι, αλλά ο κόσμος καίγεται και αυτός ξυρίζεται. Δεν θα έλεγα ότι ξυρίζεται. Δύο εταιρείες πλακώνονται για παγκόσμια κυριαρχία και εσύ διοργανώνεις παγκόσμιο ποτάσμα ξυλού. Γιατί... Όλα τα ξέρει. Τσικατάμα. Για χαρή λίξτε ήταγα. Why on earth would you want to hold a tournament now like this? Είδες, την ίδια πορεία με σένα έχει. Γιατί θα έρθουνε. Μπορεί να έχεις τη σπαγίδα για τους άλλους της G-Corporation. Σε λίγο θα μας εξηγήσει το δώρο, να μην ανησυχείς. Περιμένω. Περιμένω. Επιμένω. Μαύρη οθόνη. Παίξουμε άλλο ένα ματσάκι μετά. Χάι, χάι. Χόι. I found myself staying in a cheap chapter hotel. Παίξουμε και το chapter 2. Ας το κάνουμε μεγάλο, δεν πειράζει. News of Heihachi's return to the Mishima Zaibatsu. Ποιος είναι αυτός? Κάποιος δημοσιογράφος, δεν έχω ιδέα. Ποιος χαρακτήρας είναι? Και θα πάει να πάρει μέρος. But none of that mattered to me. From my drab room, I just stared up at the moonlit sky. Και αφού βγάζω τόσο καλές φωτογραφίες, γιατί να μην μπορώ να δείρω και τόσο καλά? Θα πάω κι εγώ. Ψάχνει για μια λιαχτίδα ελπίδας. Πόσο ποιητικός, δημοσιογράφος είσαι. Πόσο βλάκας το βράδυ. Πού να τη βρεις ρε φίλε. Βράδυ είναι εκεί τα φεγγαριού. Ray of Hope είπε, λιαχτίδα. Ray. Ray είναι γενικά η... Ναι, εντάξει. Και ο Charles ήταν Ray. Και ο Charles ήταν Ray. Και ο Ray William Johnson. Είναι Ray. Ξύνει την πλάτη μου, συγγνώμη. Από το ξύλο ήταν. And offered me a ray. Να το πάλι το Ray of Hope. In the form of an expose on G Corporation. Οπα. Ποιος είναι αυτός? Λαβράκι έπιασε. Το θέμα είναι ποιος του το έδωσε το λαβράκι. Τώρα θα μας δείξει. Ανεβαίνει η κάμερα. Τα ξέρω αυτά τα παπούτσια. Τα έχει και ο κουνιάδος μου. Είναι ένα αστείο συγκινικό όνομα. Όντως είναι πολύ άνημη φάση. Δεν έδειξε. Ο Γκάντζακ. It revealed G Corp's true colors, which conflicted with their public image. The picture shed light on the incident that had occurred only a few months earlier. Οχ, τι έγινε? Τι συνέβη λίγους μήνες νωρίτερα? Λογικά με κάνεις υπομονή, θα μας δείξει. Α, μετά το 4 είναι αυτό. Όντως, έχει και παλιά cinematics. Ναι, και τα cinematics αυτά είναι άλλη ανάλυση. Πετάει βράχους. Ενδιαφέρον μηχανισμός. Νομίζω ότι πετάει Gun Jacks. Αχα, ακόμα καλύτερα. Ναι. Κορυγούντιτσο. Εμφανίστηκαν μπροστά σου, γιατί ρωτάς. Παλιό cutscene. Οκ, καλή φάση. Και θα παίξει τη μάχη. Τα φρύδια του Τζίντα σαν τα μουστάκια του μπαμπά στο παρελθόν. Είναι γεννητικό τελικά. Οκ. Okay. Ξέρεις τι, δεν είναι τόσο καλή αυτή. Τι είναι, δεν είναι τόσο καλή? Ωπα, τι κυβεί πρόσχε. Για έρεμισε λίγο, για έρεμισε λίγο. Α, δεν είναι τόσο καλή. Πρόσχε. Οκ, 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 οκ. Κάνε σου. Κάνε ρε αυτός. Okay. Σταμάτα κούρα στα χέρια σου έτσι. Πολύ ωραίος, okay. Πολύ ωραίος. Πίεση, 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 πίεση. Αου, 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 αου. Πίεση, στην πρέσα. Οκ, μάλλον πρέπει να το κάνω άμυνα αυτό και μετά να... Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, οκ, ωραία. Μάλιστα, τελευταία. Και όμως και ο κι άλλος. Μου τη σπάει, πρέπει να αλλάξω το difficulty του. Τι μου γίνει. Έπρεπε να στρίψω. Χαντόκεν, πώς πετάς? Δεν πετάς. Σοβαρά. Λοιπόν, μάλλον θα αλλάξω το difficulty, γιατί είναι πολύ περιορισμένες κινήσεις που μπορώ να κάνω, Θοδωρέ. Όπως, έσπρωξε το άλλο το πτώμα, τον είδες? Ναι, αυτά τα κόμπο δεν είναι εύκολα να τα κάνεις. Αου, 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 sorry. Σηκωθεί, βγει, βγει. Για ήρεμισε λίγο. Τι, απλά έρχονται Gun Jacks. Πρόσεχε. Δεν ξέρω. Πάει και αυτό, να δούμε. Κι άλλος. Ναι, πρόσεχε, έχεις κάνει και αυτό την πηδιά. Αι, 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 αι. Ρε τους πηδιάς. Σαν να πονάνε αυτοί λίγο. Ήρεμισε, ήρεμισε, ήρεμισε. Είναι που δίνει η Φλόρη, Δημήτρη, η Jack. Έτρωγα πολύ εύκολα ξύλο, ρε, στο cutscene. Τα cutscenes είναι πάρα πολύ εύκολα. Έλα, ωραία το πας. Αου, αου. Τις έφαγα τις τελευταίες, να ξέρεις. Το νου σου. Ωραία, τι έχει κι άλλον. Ένας τελευταίος, ένας τελευταίος είναι αυτός. Κάτι κάνει. Κάτσε κάτω, την κάτσε έφαγα. Κάτω. Play okay. Dead, Δημήτρη.
Άντε, σόφα. Ωραία το πας. Ένα κόμπο ακόμα. Ούτε εντάξει, καν. Βγήκε. Ούτε καν, δες κινηματογραφικό πλάνο ρε φίλε. Σουρικέστκομα. Α, θα παίξουμε και τον μπαμπά. Του βγάλε το μοτόρι από μέσα ρε φίλε ο μπαμπάς. Μαλώνουν και μεταξύ τους. Α, όχι, άλλον κάνει. Και ο ένας πέταξε τον άλλο ρομπότ. Καταλαβαίνεις, είναι συνεργατικό το βίντεο. Τι λες τώρα. Okay, τι κάνει, okay. Ποιο είναι, όπα, για ηρέμησε. Τι εγκάλυψες τώρα αυτός. Αν να βγάλουμε έτσι όλο το story με ένα κουμπί, θα αλλάξει το difficulty στο επόμενο. Προσχέτωνα. Αυτός να με προσέχει. Πάτα το κουμπί σου. Πατάω και τα δύο τα κουμπιά μου. Τώρα πατά το άλλο το κουμπί για αλλαγή. Πολύ καλός. Ωραία, επόμενος. Σιγά, βρέχει η ρομπότ, Δημήτρη. Έλα. Όπα, έρχεται. Όπα, α, πιάνει και κάτω αυτό. Ωραία το πας. Κόλα γιατί το μέτρουσε μια φωνή, ενώ... Είναι το χεράκι μέχρι πότε θα σου έρθει. Ρε παιχνίδι, σοβαρά όμως τώρα. Έχει μαζέψει πάρα πολλά πτώματα εδώ. Και ενοχλούν στο που θα πατήσουμε. Ρε σε ό,τι αν πατήσω κάνει το ίδιο κόμπο. Ηρέμησε λίγο γκατζάκ. Μήπως τότε ο μπαμπάς ήξερε μόνο τόσες πολεμικές τέχνες. Τι ήταν αυτό. Έκανε το ελικοπτεράκι. Προσγε. Ωραίος. Τι ωραίος, δε, σε δύο κουμπιά πατάω. Καταπληκτικά τα πας με αυτά τα δύο κουμπιά, Δημήτρη. Αυτά τα δύο κουμπιά μου κάνει διαφορά. Ό,τι άλλο και να πατήσεις, δεν κάνει τις κινήσεις. Σκέψου να μην είχες και αυτά τα δύο κουμπιά. Πολύ καλός. Χασί! Τι φάση. Να ασχοληθούν με τον μπαμπά για να φύγει αυτός, μωρέ. Πώς το λέγαμε στο σχολείο. Νάνι! Ω, καλή φάση. Και έζησε. Γι' αυτό τα φρύδια ανέβηκαν πάνω. Αφού έσκασε η φόρμα μπροστά στα μούτρα του. Σωστά. Εξηγεί πολλά. Σωστά. Αγύρισε πίσω τον μπαμπά τώρα. Ναι, αφού είμαι ότι του κλέψε την εταιρεία, ρε φίλε. Σε λέει δεν μπορώ να πάω διακοπές δύο λεπτά. Γιατί διακοπές ήταν. Πού το ξέρεις που ήταν τώρα. Ωραία, ωραία. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Φτάνει. Περίμενε. Πώς μπαίνει στο μενού. Περίμενε, έχεις κύριο. Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Ωχ, καλή φάση. Γράψτε πώς σας φαίνεται η φάση. Θα αλλάξω τη βικάλη στο επόμενο. Ήταν πολύ βαρετό αυτό το πράγμα. Δεν μ' άφηνε να κάνω τίποτα άλλο. Μόνο τα pre-made κινήσεις. Μ' άρεσε που είσαι είναι για παιδιά. Από τα παλιότερα που σου έγινε και τα θυμίζει. Ναι. Το story. Έχει ενδιαφέρον σενάριο έτσι, για το είδος του παιχνιδιού. Ρε παιδί μου, έχει ενδιαφέρον σενάριο. Ναι, εντάξει, είναι fighting game, γιαπωνέζικο σενάριο. Μην περιμένεις κάτι βαθιστόχαστο και καταπληκτικό. Βγήκε την περασμένη εβδομάδα. Ναι, πλέον την περασμένη εβδομάδα στο Steam είναι. Μπείτε, δείτε εκεί πέρα. Λογικά παίζει να έχει link στην περιγραφή, αν ενδιαφέρεστε. Το πρόγραμμα είναι Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, 3 ώρα στο YouTube. Και καινούργια επεισόδια Παρασκευές σε 9 το βράδυ. Στο twitch.tv κάθετος Gamers κάνουμε live. Σάββατα hardware videos ή live. Κυριακές vlogs και ηλίθια βίντεο. Ναι. Βίντεο γενικά. Social media είναι όλα κάτω στην περιγραφή. Παιδιά, ακολουθήστε για να μαθαίνετε οτιδήποτε δεν μαθαίνετε αν δεν ακολουθήσετε τα social media. Δηλαδή. Βάλαμε και για το e-shop το καινούργιο το link. Μπράβο. Το είχαμε ξεχάσει την Κυριακή, το άργησα, αλλά το έβαλα. Υπάρχει πλέον. Όπως επίσης ξέρεις τι υπάρχει. Τι? Το αντίο. Όντως, γεια σας. Αντίο.